Φίλε και φίλοι, γεια σα. Βρέθηκα στο Sky στην εκπομπή του κύριου Ανδρίτσου με τον κύριο Σταθόπουλο και είπα αυτό που πιστεύω δηλαδή και ίσω ενοχλήθηκαν πολύ. Όχι οι συνάδελφοι, ούτε οι άνθρωποι και στο Sky, αλλά ενοχλήθηκε ο κόσμο. Είπα δηλαδή ότι δεν μπορεί να μαζεύει αδέσποτα για να θε να κάνει κάτι καινούριο. Πολιτικά αδέσποτα αναφέρομαι και αναφέρομαι στον ασχηματισμό. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να ξεπεράσω λίγο την ιστορία του ανασχηματισμού και να μπω λίγο στην ουσία της πολιτικής. Γιατί για μένα η ουσία της πολιτικής έχει να κάνει και με τα πρόσωπα. Κυρίως με τα πρόσωπα. Τα οποία έρχονται, παρέρχονται, αλλά μεταφέρουν και πολιτική, διότι είναι πολιτικά όντα. Δεν διάντηκατε αποκομμένο τα πρόσωπα από την πολιτική. Και είπα δηλαδή ότι όταν βλέπεις επιλογές καιροσκοπικές ο νεοδημοκράτη, η κυρία Παπακώστα, πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΤΑΧΑ Πασόκο πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αριστερό πηγαίνει στην Νέα Δημοκρατία. Ο νεοδημοκράτη μπορεί να πάει και οπουδήποτε, ακόμη και στην αριστερά. Είναι αυτό που έχω πει χιλιάδε φορέ. Δεν υπάρχει αυτό η, 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 ο διαχωρισμό. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, παιδιά. Το κάνουν οι ίδιοι. Η Ελλάδα ζει σε ένα μύθο. Σε ένα μύθο ψευτοειδολογημάτων και ψευτοειδολογιών. Δηλαδή, ο άλλο λέγουμε αριστερό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνετε. Και δεν αναφέρομαι στην κατάρρευση του κομμουνισμού μόνο. Αναφέρομαι στο γεγονό ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, η μόνη χώρα που εκμεταλλεύονται τα κόμματα ιδεολογίε δεκαετίες του 50, του 60, του 70, άντε και του 80, για να υπάρχουν ενώ εφαρμόζουν πολιτικέ ίδιε. Δηλαδή, η αριστερή λέει είμαι αριστερό. Άντε, πάμε λέει, ξέρω εγώ, εάν ο δεξιό λέγομαι δεξιό, γράμο, βίτσι και δε και δεν ξέρω τι άλλο. Όταν οι ίδιοι τα κόμματα του εφαρμόζουν ίδιε πολιτικέ. Άρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνετε. Είναι παλαιό σύστημα αυτή η ιστορία του δεξιού και αριστερού και κεντρώ. Έχει τελειώσει. <λαι> μόνο η Ελλάδα υπάρχει, μόνο οι Έλληνε, μόνο η ελληνικότητα. Αυτή είναι η ιδεολογία μα, η ορθοδοξία, η ιστορία, ο πολιτισμό μα. Καταλάβετε το. Τα άλλα τα κάνουν επίτηδε οι Σιριζέ και οι Οδημοκράτε. Και τα υπόλοιπα κόμματα για να μπορούν να έχουν επιχορηγήσει κρατικέ, για να μπορούν να κάνουν διαπραγματεύσει με εφοπλιστέ και με διαπλεκόμενου και να παίρνουν εκατομμύρια ευρώ, αλλάζοντα ένα νόμο για να βγαίνουν όλοι οι ποινικοί ή όλοι οι άλλοι και πηγαίνουν βαλίτσε με εκατομμύρια ευρώ σε πρώην ανέργου, αέργου πολιτικού βουλευτέ και υπουργού, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Γι' αυτό ήρθε η ελληνική λύση και λέει αυτά τα, τα, τα ψευτοειδολογήματα είναι τελειωμένε ιστορίε. Αυτό πρεσβεύει η ελληνική λύση. Διότι η ιδεολογία για μένα είναι η Ελλάδα, η ελληνικότητα, η ορθοδοξία, η ιστορία, ο πολιτισμό. Όλα αυτά είναι ιδεολογία. Τα άλλα είναι ανθρώπινα δημιουργήματα που ακόμη και με τι πράξει τα κόμματα τα ακυρώνουν. Και να το πω έτσι για να καταλάβετε πόσο αριστερό είσαι όταν εσύ αριστερέα εντό αγωγικών στηρίζει του Σιριζανέλ, στη αλλά είσαι εκατομμυριούχο. Όχι εσύ, ο υπουργό σου. Πόσο αριστερό μπορεί να είσαι, μεγάλη, εσύ, που παίρνει 600, 500, 300 ευρώ, όταν ο υπουργό σου είναι εκατομμυριούχο, δεν ξέρει τι έχει ο ίδιο του. Δίαι τα χαρτοφυλάκια, Δείτε τα χαρτοφυλακια δείτε τα αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι κακό να έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι προ Θεού. Εγώ θα λέω όλοι οι Έλληνε να έχουν λεφτά, και οι φτωχοί και οι πλούσιοι να είναι πλούσιοι όλοι. Αλλά δεν μπορεί να δηλώνει αριστερό. Όταν εσεί εκατομμυριούχο, δεν γίνεται να μεγάλε. Δεν γίνεται να, να, να υπουργοί να ζουν σαν πλουτοκράτε, πραγματικοί πλουτοκράτε, και να δηλώνουν αριστεροί ενώ στηρίζουν το κεφάλαιο οι ίδιοι διότι η αριστερά είναι εναντίον του κεφαλαίου. Πώ λοιπόν ο υπουργό, να σου πω ονόματα θέλετε, Μωρέ, δεν ξέρετε ποιοι είναι εκατομμυρίουχοι. Ο Σκουρλέτη δεν είναι ο υπουργό. Η Κλιάνα Κανέλη δεν μένει στην Εκάλη. Ο Τσίπρα δεν έμενε στην Εκάλη. Πώ είναι αριστεροί αυτοί οι άνθρωποι, εξηγήστε μου. Α, για να είναι βουλευτέ τη αριστερά και να έχουν κόμματα μπορεί να είναι αριστεροί, αλλά για τον πλούτο του δεν είναι αριστεροί. Δεν είναι του κεφαλαίου. Το κεφάλι είναι κακό μόνο το έχουμε, όταν το έχουν οι άλλοι. Όταν το έχουμε εμεί δεν είναι κακό. Αλλά δηλώνουμε εναντίον του κεφαλού, αλλά έχουμε τι έπεσε εκατομμύρια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελέγχεται για του κουλέτε, α πούμε, ο οποίο μένει στα βόρεια προάστια, σε ένα σπίτι 300 τραγωνικών. Δεν με ενοχλεί. Μπορεί να έχει 800 τραγωνικά σπίτι. Ο άνθρωπο να χαίρεται τα λεφτά που έχει. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, να διαθέτει σημαντικέ τραπεζικέ καταθέσει. Να έχει κεφαλοκράτη, να μένει στην Εκάλη, Να έχει, ξέρω εγώ, περιουσία. Αλλά να πολεμάει το κεφάλαιο των άλλων. Όταν ο ίδιο είναι και πολιτοκράτη. Αυτό είναι αριστερό. Δηλώνει υπέρ τη δημόσια παιδεία. Τα παιδιά του πηγαίνουν σε ιδιωτικό σχολείο. Το ίδιο και η Παπαρίγα, η κομμουνίστρια. Στο αμερικανικό σχολείο πήγαιναν. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. παιδιά λέγονται πιο γρήγορα. Δηλαδή, α, μπράβο. Σε κανένα υπουργείο ο κ. Σιλκουρέτη δεν άφησε ποτέ έργο πουθενά. Πουθενά. πουθενά από που πέρασε, άφησε πίσω στάχτε. Δεν πω το μάτι τώρα. Στάχτε και από καίδια. Ο επαναστάτη αντιξουαστή γιο του, για να μην ξεχνιόμαστε, ή καταδικασία σε ποινή φυλάκιση 14 μηντών, μηνών για τριετή αναστολή. Σε καμία άλλη χώρα δεν έγινε αυτό. Δηλαδή, επαναστάτη τρομοκράτη μολοτοφόρο δικάζεται κατά και τέσσερι μήνε με αναστολή. Αλλά ποιο δικαστή το καταδικάσει αυτό το παιδί. Και βέβαια, φίλε και φίλοι, ο ίδιο ο Σκουρλέτη, ο αριστερό, πριν γίνει γραμματέα του κόμματο, ήταν και με τον Μπάιατ. Δηλαδή, ο Χρυσή και Παναγία πριν από μερικά χρόνια πια να ξυπνιβεστεί από την Περσίδια Αμερικανική πίσω εντό αγωγικών. Φωνάζαν έξω οι βάσει, έξω οι Αμερικανοί και τώρα υπηρετούν του Αμερικανού. Αυτή είναι αριστερή. Ρε, παιδιά, πα και εγώ είμαι αριστερό τελικά. Γιατί εγώ βρίσκω την Αμερική. Ρε, πα και εγώ είμαι αριστερό. Μπα και εμεί είμαστε αριστερή, δηλαδή. Αν αυτή είναι αριστερή και γλύπτει του Αμερικανού, εγώ που σα κάνω κριτική στην Αμερική, όχι τους είμαι γιατί είμαι αντίθετο με του Αμερικανού, είμαι αντίθετο γιατί δεν με βοηθάνε, σε χώρα. Μήπω εμεί είμαστε η πραγματική ιδεολογή. Μήπω δηλαδή ότι αυτή είναι πολεμήμη στο σύστημα και κοροϊδεύουμε σε εσά. Και τα λέω αυτά για να καταλάβετε και να αντιληφθείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί σα κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Μόνο η τσέπη του ενδιαφέρει. Το Είναι εναντίον του κεφαλαίου, αλλά του κεφαλαίου των άλλων. Το κεφάλι το δικό του στην τσεπούλα του. Για μην απαριθμίσω πολλού εξ αυτών. Τσακαλώτη, Παπαδημητρίου, Παλιά, Παπαλιά και τα Όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν. Και στα αριστερή εσύ ψηφίζετε. Τι σοϊ αριστερή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει αυτό το αριστερά και δεξιά. Το κάνουν τα κόμματα για να κομματιάζουν του Έλληνε και την Ελλάδα. Καλό και ο κομμουνισμό, καλό και ο καπιταλισμό, όλα καλά είναι. Αλλά αυτά είναι φτιασιδόματα τελευταίων δύο-τριών αιώνων. Εμεί είμαστε χιλιατηρίδε οι Έλληνε. Εμεί έχουμε ιστορία, πολιτισμό. Και χωρί δουλειά και οργάνωση δεν μπορείτε να βγουν ποτέ από τα διέξοδο. Καταλάβετε το. Μα κοροϊδεύουν. Αλλά για να βγει από τα διέξοδο πρέπει να δει πέρα από την κουρτίνα που σου παρουσιάζουν τα μέσα ενημερώσεω. Την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα έχει καταγραφεί από συγκεκριμένου ανθρώπου που συμβουλεύουν κυβερνήσει. Η Αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ, παραδείγμα του χάρη, ή ακόμη και ο Ερντογάν ή ο Πούτιν, έχουν μια πλειάδα συμβούλων οι οποίοι στην ΘΑΝΚ τον ενημερώνουν για όλα τα κεωστατηγικά. Ο Τσίπρα έχει τον καρανίκα. Για να καταλάβετε την ποιότητα τη άσκηση σοβαρή πολιτική. Ένα εξ αυτών, ο Νίκολα Πάικμαν, μορφή στην γεωστρατηγική, έχει μια διορατική, κοσμοθεωρία. Ξέρετε, ξέρετε γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί η πολιτική που ψηφίζεται δεν είναι μόνο άργη και άνεργη και άνεργοι. Δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή του. Δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με την πολιτική. Αυτή λοιπόν η διορατική, όχι η διορατική, η διουρητική, διορατική κοσμοθεωρία βασίζεται στο Wallland. Δηλαδή, παιδιά δεν έχει κανένα φωτογραφία το σύστημα σήμερα. Ή ακυρώθηκαν οι φωτογραφίε. Δηλαδή, ε, αυτό που λέω εγώ κανένα φορά, το World Island, δηλαδή ε, το Παγκόσμιο Νησί. Το Παγκόσμιο Νησί, φίλε και φίλοι, με βάση την κοσμοαντίληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, απαρτίζεται από την Ευρώπη και την Ευρασιατική περιοχή. Όλο αυτό το Παγκόσμιο Νησί. Στο τελευταίο του βιβλίο, το οποίο συνέταξε η βοηθό του, η Χέλε Νικόλ, το 1944, παρακαλώ, μίλησε αυτό ο άνθρωπο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο καθηγητή λοιπόν του Γιέλ κινήθηκε γύρω από τους γεωπολιτικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν, ακούστε, την ασφάλεια κυρίως και την, αυτό που λέω αφορά, συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων. Η μεγάλη δύναμη δεν συμπεριφέρεται ποτέ τυχαία, αλλά με βάση την ασφάλειά της η Αμερική, την ενεργειακή, την γεωοικονομική, την γεωπολιτική, την γεωστρατηγική, συμπεριφέρεται έναν τρόπο χωρών. Όταν λοιπόν βλέπω την Ελλάδα να γλύφει η Ελλάδα την Αμερική χωρίς να απαιτεί τίποτα, σου λέει ότι η συμπεριφορά αυτή τη χώρα είναι δουλική. Δεν πρόκειται ποτέ να τη βοηθήσω γιατί είναι δεδομένη. Όταν λοιπόν. Αυτά λέει, επαναλαμβάνω, ο Νίκολα Πάικμαν, τα λέω εγώ. Όταν βλέπει η Ρωσία ότι η συμπεριφορά των Έλληνων είναι εχθρική τη κυβέρνησή του, τότε παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, τα εχθρικά αντίμετρα εναντίον τη Ελλάδο. Το ίδιο και η Τουρκία και η Γερμανία. Έτσι ασκείται η σοβαρή πολιτική. Έτσι ασκείται η πολιτική. Σύμφωνα λοιπόν με τι μελέτε του, η γεωγραφία μια χώρα αποτελεί την πεμπτουσία της γεωπολιτικής. Και εδώ πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος τις γεωπολιτικές επιδράσεις μεγέθους και τοποθεσίας. Τι σημαίνει αυτό. Πόσο μεγάλη είναι μια χώρα και ποια είναι η τοποθεσία που έχει. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα αλλά έχει μια τεράστια τοποθεσία. Άρα είναι απαραίτητη χώρα για την άσκηση γεωστατηγικής, γεωοικονομικής πολιτικής για τα συμφέροντα των Αμερικανών, Γερμανών, Ρώσων και Τούρκων. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε ω πλεονέκτημα στη χώρα μα. Ο ίδιο ο καθηγητή, αυτό που είναι η γραμμή, αν θέλετε, άσκηση μια πλευρά του State Department, ο καθηγητή, ο Σπάικμαν, επηρεάστηκε από τη θεωρία του Μάρκιντερ Μαν, που υπήρξε υπέρμαχο, ακούστε λίγο, τη ενοποίηση τη Ευρώπη προπολεμικά. Πριν τον πόλεμο, λοιπόν, για να καταλάβετε, η ενοποίηση τη Ευρώπη ήταν μια κοσμοαντίληψη που υπήρχε στα μυαλά Ευρωπαίων. Αυτό το ενωπή τη Ευρώπη επιχείρησε να το κάνει ο Χίτλερ δια τη βία. Για να γίνει γερμανική Ευρώπη. Απέτυχε ο Χίτλερ, αλλά δυστυχώ πέτυχε η Γερμανία σήμερα να είναι η γερμανική Ευρώπη. Δεν είναι η Ευρώπη των Ηνωμένων. ΕΕ. Ο Μάγκιντερ, ο οποίο μιλούσε για τη Χάρτλαντ, που είναι μια τελείω διαφορετική ιστορία. Δηλαδή, η, η γη τη καρδιά, η καρδιά τη γη, ποια είναι αυτή, είναι η περιοχή που περιλαμβάνει και κομμάτι τη Ευρασία και κομμάτι τη Ευρώπη και κομμάτι τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το φιλέτο του παγκοσμίω. Έτσι το αποκαλούν. Φιλέτο όλων των εξελίξεων. Θεωρούσε ότι όποιο ελέγχει την Ανατολική Ευρώπη και τη Χάρτλαντ μαζί, ελέγχει την παγκόσμια νήσο και όλο τον κόσμο. Και ρωτώ εγώ εσά, αυτό είναι θεωρία δεκαετιών, δεν είναι σημερινή θεωρία. Όποιο ελέγχει την Ευρώπη, όποιο ελέγχει την Ανατολική Ευρώπη, βγάλτε την Ρωσία απ' έξω, ρε παιδί μα ενοχλεί, και ελέγχει τα Βαλκάνια, μαζί με την Μέση Ανατολή, δεν ελέγχει ολόκληρο τον κόσμο. Αφού το παγκόσμιο εμπόριο γίνεται στην Ευρώπη, γίνεται από εδώ. Όλα τα λεφτά του κόσμου περνάνε από εδώ. Εδώ. Η ενέργεια, το πετρέλαιο, στη Μέση Ανατολή. Όλα κινούνται γύρω από εδώ. Όποιο ελέγχει λοιπόν αυτή την περιοχή, ελέγχει τον κόσμο. Γι' αυτό και οι συγκρού στη Μέση Ανατολή και δεν θέλουν να σταματήσουν οι πόλεμοι στην περιοχή. Γι' αυτό και εντάξει στα Βαλκάνια. Γιατί είναι η πόρτα προ την Ευρασία και τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίε εξελίξει. Αλλά για να μπορεί να γίνει ανάγκομα σε εξελίξει, πρέπει να γνωρίζει ότι Είσαι μια χώρα που έχει τεράστια αξία. Ο Μάγκητα και ο Σπάικμαν λοιπόν έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο αυτή τη περιοχή ω έρισμα για τη χώρα που θα μπορούσε να ήθελε και να εξελιχθεί σε μια μελλοντική υπερδύναμη. Με βάση αυτή την κοσμοθεώρηση λοιπόν οι Αμερικανοί κινήθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Ίσως και παραπάνω, 70-80 χρόνια. Δηλαδή η κοσμοθέρηση του γεωπολιτικου γεωοικονομικου ελέγχου αυτή τη περιοχή. Και το πέτυχαν. Και κλιμάκωσαν τα τελευταία 15 χρόνια οι Αμερικανοί όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση που ήταν ανάγχωμα στην επέκτασή του και άρχισαν να ελέγχουν την Ανατολική Ευρώπη. Πολωνία, ε, ξέρω Λιθουανία, Εστονία, Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία. Η επέλαση των Αμερικανών είναι με βάση την τακτική αυτή. Θεωρούν όμω δεδομένη την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα δεν παίρνει ούτε ένα τυράκι. Αυτό είναι το πρόβλημα τη εξωτερική πολιτική. Ότι δεν. και ό,τι κάνουμε το κάνουμε και λάθο. Θα σε εξηγήσω σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Είναι ανόητοι αυτοί που μα κυβερνάνε. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν δεν περιορίζει η νέα αντίληψη των Αμερικανών μόνο στον έλεγχο τη Χαρτλάντ, αλλά και σε ένα που είναι ένα μικρό κομμάτι γη. Αλλά θέλει όλη την Ανατολική Ευρώπη και την Ρωσία η Αμερική να την ελέγξει για να μην μπορεί να κατέβει προ τα κάτω η Ρωσία. Αυτό είναι το παιχνίδι με τα Σκόπια. Και α το λέω για να το καταλάβετε, αυτή η θεώρηση η Αμερικανική, που είναι μια αντίληψη υπερδυνάμεω για τα δικά τη συμφέροντα που είναι λογική, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δική μα τακτική, που ενώ γνωρίζουμε ότι είμαστε ο απαραίτητο συντηρητικό κρίκο στην επέκταση των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή, δεν απαιτούμε τίποτα από του Αμερικανού. Ανταυτού ξεβρακωνόμαστε, δίνουμε έξι βάσει, δίνουμε βάση για δίνουμε βάση για αεροπλάνα και αεροπλανοφόρα και δεν παίρνουμε το παραμικρό. Σα λέω λοιπόν τα δεδομένα για να καταλάβετε τα λάθη που κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική και να καταλάβετε πόσο ελάχιστοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν, αυτοί που ελέγχουν την ελληνική κυβέρνηση. Τα μεγαλύτερα αποθέματα ενέργειας, φίλες και φίλοι, που υπάρχουν, ξέρετε, τα μεγαλύτερα αποθεματα θέματα, επαναλαμβάνω, ενέργειας, βρίσκονται στην περιοχή που θέλουν να λέξουν οι Αμερικανοί. Και ξεκινάμε από την περιοχή της Αδριατικής, κατεβαίνουμε Αιγαίο Ιόνιο, πηγαίνουμε Λιβύη, και κατευθύνονται από την Κύπρο προ τη Μέση Ανατολή. Αυτή η περίεργη λεκάνη, το τόξο τη πηγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, είναι το αντιστάθμισμα των τεραστίων κοιτασμάτων, το αντίρροπο δηλαδή τη Σιβηρία, του, του βορείου Πότσα, τα κτλ. Όπου και εκεί υπάρχουν αποθέματα. Δεν δηλαδή είναι δί, δί, δίπολο. Όποιο ελέγχει αυτέ δύο περιοχέ είναι ο παγκόσμιο μονάρχη. Το ξέρουν οι Αμερικανοί. Και αυτό το δίπολο επιχειρούν επειδή οι Ρώσοι έχουν αποθέματα τεράστια και οι Αμερικανοί διαθέτουν, αλλά δεν θέλουν από τι αποθήκε του να βγάλουν τα δικά του αποθέματα. Θέλουν να ελέγξουν αυτή την περιοχή. Ο στρατοντικά ισχυρότερο θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα και θα επιτηρεί τι παραγωγικέ χώρε. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο Θουκυδίδη. Τι έλεγε λοιπόν ο Θουκυδίδη πριν χιλιάδε χρόνια, ότι όποιο είναι στρατοντικά πιο ισχυρό μπορεί να ελέγχει του πόρου. Όχι του σπόρου, του πόρους. Όπου πόρος, τροφή, ενέργεια, χρήμα που έρχεται. Το έλεγε πριν χιλιάδες χρόνια. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τα πλέον εκτήματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Ήπειρος συνασπίζονται και θέλουν υπό τη γερμανική κυδαιμονία να κάνουν ένα περίεργο συνασπισμό. Να γίνουν οι άλλοι δύναμοι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο το λέω να γίνει αυτό που κάποιοι θέλουν να το επιλέξουν. Γιατί είναι γερμανική η Ευρώπη. Δεν είναι η Ευρώπη όπως τη φανταζόμαστε. Εγώ την Ευρώπη τη φαντάζομαι μια ενωμένη Ευρώπη με χώρες που έχουν οι ίδιες δυνατότητες, οι ίδιες υποχρεώσεις και ίδια δικαιώματα. Δεν υπάρχει αυτή η Ευρώπη. Όμως Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, οι Αραβικές χώρες και το Ιράν σε αυτόν τον περίεργο κόσμο που αναδύεται, τον γερμανικό, ευρωπαϊκό κόσμο, τον αμερικανικό και ρωσικό, άρχισαν πλέον να αναδύονται και θέλουν να διαδραματίσουν δικό του ρόλο σπουδαίο στον παγκόσμιο χάρτη. Εδώ λοιπόν θα γίνουν συμμαχίε. Διότι όποτε υπήρξαν αναδυόμενε δυνάμει ή υπερδυνάμει, ιστορία σα λέω τώρα, υπήρχαν συμμαχίε. Μικρέ συμμαχίε ή μεγάλε συμμαχίε εναντίον του ισχυρού. Ή πόλη διαφορετική εναντίον των άλλων. Και εδώ φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει μεγάλη σύγκρουση. Και α το λέω για να καταλάβετε. Θα επικρατήσει όμω, για να καταλάβετε, όποιο Κατέχει και είναι σημαντικό αυτό, τα περισσότερα ενεργειακά αποθέματα. Φυσικά σύνορα κοντά σε πηγέ ενέργεια, πολιτική σταθερότητα και μεγάλο πληθυσμό. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να καταλάβετε. Η Κίνα. Διαθέτει πολύ πληθυσμό. Διαθέτει πολιτική σταθερότητα δια τη βία, βέβαια, κομμουνιστικό καθεστώ. Δεν διαθέτει πηγέ ενέργεια. Έχει λοιπόν την αχίλιο πτέρνα. Κρατήστε το. Η Αμερική έχει ενεργειακά αποθέματα δικά τη. Δεν έχει σύνορα κοντά σε πηγέ ενέργεια. Είναι πολύ μακριά. Έχει αεροπλανοφόρα και στρατό. Έχει, δεν έχει πολιτική σταθερότητα με τον Τραμπ. Και έχει έναν πληθυσμό ανεομοιογενέ. Δεν είναι ενοποιημένο ο Αμερικανικός πληθυσμός ως Αμερικανικό πληθυσμό ω Αμερικανικό εθνό παρά τα παραμύθια που μα δίνουν οι ταινίε του. Άρα λοιπόν και αυτή έχει αχίλιου πτέρνε εντό εισαγωγικών αυτό έτσι. Όσο για τη Ρωσία, η Ρωσία έχει τεράστια έκταση. Έχει στρατό έχει πληθυσμό 100 εκατομμυρίων. Έχει πηγέ ενέργεια. Έχει πολιτική σταθερότητα. Έχει φυσικά σύνορα. Έχει ενεργειακά αποθέματα. Ποιο είναι πιο ισχυρό, Ρε Σιλβέστρε, Σταλόνε. Φαίνεται δηλαδή από την αμερικανική λογική ότι πιο ισχυρή χώρα για τα επόμενα χρόνια αποδεικνύει. Δεν μιλάω για Ινδία, που έχει τεράστια προβλήματα εσωτερικά, έτσι κι Δεν μιλάω για Γερμανία, γιατί δεν έχει στρατό. Αλλά φαίνεται ότι η Ρωσία είναι ο ισχυρό πόλο, ο ισχυρό παίκτη. Θέλω να το καταλάβω και να σκεφτούμε ότι η ενεργειακά ελέγχεται η Ευρώπη από τη Ρωσία, είναι όντω παίκτη. Γι' αυτό και λέω ότι η προσέγγιση με τη Ρωσία και με τον Βραντιμίρ Πούτιν μπορούσε να μα δώσει περισσότερα θετικά αίρισματα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Αλλά όταν τα δεδομένα καταγράφονται από τα ελληνικά κανάλια εναντίον τη Ρωσία, είναι λογικό οι Έλληνε πολίτε να είναι μαρα, η Αμερική είναι ισχυρή. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Ή τουλάχιστον δεν είναι απολύτω έτσι. Για να το καταλάβουν. Από την αρχαιότητα, φίλε και φίλοι. Όποιο έλεγε γεωπολιτικά στενά ή είχε καλή διπλωματία, είχε δηλαδή αυτό που λέω εξωτερική πολιτική, στρατιωτική ισχύ αποτελούσε την τότε υπερδύναμη. Στην αρχαιότητα η αρχαία Αίγυπτος, έτσι ήταν ισχυρή δύναμη, Νίλος, ποτάμι, έδαφος, νηλος ποταμι εδαφος έτσι. Γι' αυτό απέξαν πολιτισμό. Γιατί είχαν χρήμα, είχαν εμπόριο κτλ. Αργότερα η Ελλάδα, η Ρώμη, το Βυζάντιο, οι αυτοκατορίε αυτέ οικοδομήθηκαν σε αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, όποια χώρα μελλοντικά θέλει να γίνει υπερδύναμη, πρέπει να τα γνωρίζει καλά και να τα έχει στο μυαλό τη. Διότι θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο των πλουσιότερων πηγών ενέργεια στην Ευρασία. Από την περιοχή, επαναλαμβάνω, των Βαλκανίων, που κατεβαίνουμε από την Αδριατική. Λιβύη, Αίγυπτο, Κύπρο και πάει μέχρι Ευρασία. Όποιο ελέγχει αυτό το τεράστιο τόξο είναι, το ελέγχει γεωπολιτικά, γεωοικονομικά, γεωστατιωτικά, είναι ο ισχυρό. Γι' αυτό και όλε οι μεγάλε συγκρούσει ξεκινούν και σταματούν από τη Μέση Ανατολή και από τα Βαλκάνια. Δεν είναι τυχαίο, ρε παιδιά. Σα το λέω, έχετε δει ποτέ να ξεκινάει πόλεμο παγκόσμιο με... στα... στην Βόρεια Ευρώπη. Έχετε να ξεκινάνε πολλέ μεγάλε συγκρούσει, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ευρώπη κάποτε. Το μεσαίωνα και αργότερα είχαμε την εκατοντή πόλεμη, την εκατοντή πόλεμη. Το καταλαβαίνω. ήταν άλλε οι περίοδοι εκείνε, υπήρχε η κρατεά Βυζαντινή Αυτοκατορία που κρατούσε τα Μπόσκα μέχρι εδώ. Με χαθούν Εβδομανοί αργότερα. Άρα λοιπόν, σα τα λέω όλα αυτά διότι έχω μια πολιτική στην οποία ασκεί μια ομάδα ανθρώπων που μου θυμίζουν ένα τσίρκο, μια παιδική χαρά. Και αναφέρομαι στο κοτσιά στο Τζίπρα, στον Καρανίκα και σε όλη αυτήν την ομάδα. Και έχω μια άλλη αντιπολίτευση, μια δημοκρατία, η οποία με κουμουτσάκο, το συμπαθώ τον άνθρωπο πολύ βέβαια, δεν μπορεί να κάνει σοβαρή πολιτική. Δεν γίνεται να γίνει σοβαρή πολιτική, παιδιά, γιατί δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να μάθουν. Παραδείγματο χάρη, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα πολύ σημαντικά, έρχεται ο Κοντζιά και κάνει μια, μια ανοησία. Μια χοντράδα. Ενώ σέρνεται πίσω από του Αμερικανού. Σύρεται πίσω από του Αμερικανού η ελληνική κυβέρνηση και περιμένει το πράσινο φω των Γερμανών και των Αμερικανών για να μην μειώσει συντάξει. Πηγαίνει ο Κοτζιά στην Κίνα και υπογράφει μνημόνιο συνεργασία για το δρόμο του μεταξιού. Θα μου πούν κάποιοι, μα εσύ δεν τα έχει Εγώ ξέρετε τι έλεγα. Ότι μπορεί να κάνει πολυπολική, ακούστε, εξωτερική πολιτική, αλλά δεν μπορεί να βασίζεσαι στου Γερμανού για τα δανεικά για να επιβιώσει. Δηλαδή, εγώ τι λέω. Θα κάνω ω ελληνική λύση το πρωτογενή τομέα βιομηχανικό, θα παράγω πλούτο, θα ισχυροποιηθώ οικονομικά για να μην εξαρτάμε από τα δανεικά των χιτλερικών των Γερμανών, για να μπορώ να κάνω πολύ πολύ και εξωτερική πολιτική. Αυτή η ανόητη, χωρί να είναι ισχυρή οικονομικά η Ελλάδα, πάνε και παίζουν παιχνίδια με του Κινέζου. Οι οποίοι Κινέζοι, υπέγραψε το σύμφωνο αυτό, οι Υπουργοί Εξωτερικών κτλ. Όταν βγαίνει ο, ο, ο ευρωπαϊκό τύπο και μα ταχώνει. Και λένε οι Ευρωπαίοι, η φάση, α πούμε, πω τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είχαν συνεννοηθεί να μην ξανακάνουν κάτι τέτοιο και να πάνε στην Κίνα. Γιατί η Γερμανία δεν τα πάει καλά με την Κίνα. Οι Κινέζοι αποχώρησαν από το 9,9% που είχαν στην Deutsche Bank. Την έκανα Louis. Γιατί υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Κινέζων ισχυρότατη. Και ενώ παρακαλάν του Αμερικανού και Γερμανού να μα βοηθήσουν, πηγαίνει ο Βλάξ, ο πολιτικό Βλάξ, και υπογράφει κάτι που είναι εναντίον των Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών συμφερόντων. Κατάλαβε, Δε Γιώργη. Το πιασε το αυτό. Έτσι και έτσι, δεν πειράζει. Δηλαδή να το καταλάβετε με πολύ απλά λόγια. Η Αμερική είναι εχθρό τη Κίνα. Η Κίνα είναι εχθρό τη Αμερική. Υπάρχει σύγκρουση εμπορική, οικονομικό πόλεμο. Η Ελλάδα δανείζεται από την Αμερική εντό εισαγωγικών και από την Ευρώπη. Και επιβιώνει. Γιατί δεν έχει παραγωγή πλούτου. Γιατί είναι ανίκανα από αυτοί που κυβερνάνε. Και τι κάνει τώρα. Την ώρα που ζητάμε επέτε βοήθεια από τη Γερμανία, πάει στην Κίνα και υπογράφει ένα χαρτί. Χωρί να πάρει κάτι στα χέρια του, ρε παιδί μου. Ένα χαρτί. Άντε. Για να δούμε και να πούνε εδώ, εμεί κάνουμε τον δρόμο του μεταξύ, συμφωνήσαμε με την Κίνα, βρε καλά και ο Σπερτέδες. Αν δεν το θέλουν οι Ευρωπαίοι αυτό, δεν μπορείτε να το κάνετε ποτέ. Το καταλαβαίνετε, είστε ηλυθοί. Είστε ανόητοι. Για να μπορεί να το επιβάλλει αυτό που είναι κόντρα στα γερμανικά συμφέροντα ή στα αμερικανικά, πρέπει να είσαι οικονομικά ισχυρό. Πρέπει να πατά τα πόδια σου. Και πάει και υπογράφει ο, Υπογράφει ο Αλόνισο. Ο, ο Αλόνισο με τη φώκια που κάνει πανίδα μαζί. Άλλη, απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Δεν, δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτά όλα μου δείχνουν ότι μάλλον θέλουν να φύγουν. Μάλλον θέλουν να, θέλουν να αποβράμουν Γιατί όποια κυβέρνηση έκανε τέτοιε κινήσει, στο τέλο την πλήρωσε. Δηλαδή, του έφαγα. Και μην πιστεύετε εσεί ότι οι εκλογέ θα γίνουν γιατί αποφάσισε ο Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία χρόνια πρόωρων εκλογών. Που δεν τα αποφάσισαν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σα. Γι' αυτό και πολεμούν την ελληνική λύση. Γιατί ξέρουν ότι αν μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα του κάνει την ομελέτα για πέταμα. Δεν θα του αφήσουμε όρθιου να, να υπάρχουν. Θα του λιανίσουμε, για να μην πω το άλλο. Θα του κάνουμε ειλικρινά να τρέχουν όλοι. Γι' αυτό λέω, βοηθήστε την ελληνική λύση. Δεν θα έχετε υποψήφιοι. Είμαστε εδώ. Να διαλέξουμε του καλύτερου από τον ελληνικό λαό, όχι από τη οικογένειά μα. Όχι το παιδάκι μα. Όχι το αναγνωρισμένο εξόγαμα που μπορεί να έχει κάποιο ο αρχηγός ή οτιδήποτε άλλο. Όχι! Ούτε τον ξαδερφό μα, τον κολλητό μα. Θα διαλέξουμε του καλύτερου Έλληνε. Τελεία και παύλα. Ένα τηλέφωνο στην ελληνική και πείτε. Θέλω να βοηθήσω, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαι υποψήφιο στον ομόδο δεκανήσου. σου. Στην Κρήτη, στον Εύρο, στην Κομοτινή, όπου θέλετε. Α στηρίξουμε του ανθρώπου, αυτού του νέου, για να αλλάξουμε με την ελληνική λύση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σα ανέλησα ένα-ένα τα στοιχεία για να καταλάβετε, γιατί είμαστε με την πλευρά των ετοιμένων. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να συρθούμε πίσω από ένα μια χώρα. Αλλά για να μπορεί να παίξει ένα ρόλο και να μην σε έχουν για θόπευση και για απάφτωμα, για να μην πω την άλλη λέξη, πρέπει να είσαι ισχυρό. Οικονομικά ισχυρό για να σε παίρνει σοβαρά. Σαν να λέω εγώ τον Γιώργο τον Νικολαλήπτη τον Φλόρ Μάτζε και τον Σιλβέστρο, δώστε μου ρε παιδιά, δεν έχω να φάω σήμερα και ταυτόχρονα του κάνω και τον καμπόσο. Ε, δεν γίνεται ρε παιδιά έτσι. Φτάσα την Ελλάδα να είναι ζητιάνα τη Ευρώπη και ταυτόχρονα ενώ θέλουν και παρακαλάνε του Ευρωπαίου για να υπάρχουν μερικού μήνε στην κυβέρνηση ακόμα, πηγαίνουν και κάνουν συμφωνία με του Κινέζου που οι Κινέζοι είναι εχθροί των Αμερικανών και των Γερμανών. Που εγώ δεν να μην κάνει συμφωνία. Λέω όμω ότι για να ισχύσει το υπογραφή σου πρέπει να έχει και οντότητα αυτή η υπογραφή. Άιντε από εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ξυπνήστε επιτέλου. Ελάτε στην ελληνική λύση. Τώρα τα κατάλαβε, Γιώργο. Α, γιατί τα έκανα πιο ψηλά. Δεν είναι πιο ψηλά, ξέρει. Τα έκανα σέντ πλέον. Αυτά για να καταλαβαινόμαστε. Γι' αυτό ήρθε η ελληνική λύση και ουρλιάζω και φωνάζω. Δεν το λέω τυχαία. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να δει στο ευρύτερο περιβάλλον. Αλλά ποιο τα δει. Ο Καρανίκα που όταν κάνει το μαξί μου πάνω, ο μαξί μου βγαίνει καπνό. Λέω εγώ. Και είναι άδικο αυτό που έκανε ο Τσίπρα στον Καρανίκα. Είναι άδικο. Έπα τον κάνει υπουργό. Εδώ έκανε την καθαρίστρια, την διορισμένη. Κάνει και τον Καρανίκα. Ε, μα τώρα έρχεται κάτι άλλου φίλου καταληψή στη Θεσσαλονίκη. Που δεν έχουν δουλέψει τη ζωή του. Μια ζωή στον πάτο και τι καταλήψει. Ναι, κάνουν του παιδί μου. Είναι τα νέα παιδιά, η επιτυχία, η αυριανή, η επιτυχημένοι μα. Έχω και κάτι άλλο κολυτάρια, φίλου που πετσαμολότο. Φτιάχνουν σχολεία και έκαναν βρίσκανε. Βάλω και αυτού μέσα υπουργού. Όχι μόνο του συνηγόρου των τρομοκρατών, τι αδικία είναι αυτή. Μιλάμε για έκπτωση. Μιλάμε για, για, για ξεφτύλα, το λέω δημοσίω. Δημο, δημοσίω, είναι ξεφτύλα όλη η ιστορία αυτή. Φίλε και φίλοι, επειδή πιέζει ο χρόνο, να πάμε στα γρήγορα σε αυτά τα δύο εξαιρετικά δημιουργήματα, τη κυραλιφές αυτοκρατορικών και βυζαντινών. Αυτέ εδώ που βλέπετε, φίλε και φίλοι, θα μείνετε άφωνοι. Γιατί έχουν μέσα. Αγνό και ρημέλισσα. Δηλητήριο χιά και μέδου σα. Αχυλαία, άρνικα, μέντα, δεδρολίβανο, ρίγανη, ματζουράνα, εθέρε άλεια Και να το πω για να το καταλάβετε είναι ότι καλύτερο έχει γίνει φίλε και φίλοι για όσου έχουν αρθρητικά. Δεν είναι φάρμακο, Όσοι έχετε αρθιδικά στα γόνατά σα, στι κλειδώσει σα, πρίζοντα τα δάχτυλά σα, θα με θυμηθείτε. Θα χρησιμοποιήσετε αυτήν εδώ που κοστίζει 40 ευρώ η μία, και ενώ εσεί μπορείτε να πάρετε έξι από αυτέ με 36 ευρώ τώρα. Όσοι έχετε αρθιδικά, θα γίνετε, το λέω ευθέω, θα είστε μια χαρά. Δεν θα πονάτε. Ακούστε που σα λέω γόνατα, κλειδώσει, αρθρώσεις, όλα το ίδιο πράγματα. είναι γόνατα, κλειδώσει, το ξαναπώ να καταλάβουν μερικοί. Δεν θα πονάτε. Η δισκαμψία στα χέρια, όλα αυτά στα πόδια. Μια μικρή επάλυψη με την κυραλυφή που έχει βότανα από μέ... έχει μέσα δηλητήριο χιάς, δηλητήριο μέδρο. Έχει ένα σωρό βότανα, Όσοι την έλαβαν, γιατί κάναμε δοκιμή σε 100 άτομα, 97 μου είπαν τα καλύτερα, ότι πλέον είναι πολύ καλύτερα. Δοκιμάστε τα. Αυτοκατορικών και Βυζαντινών με συνταγέ του Αγίου Όρου, με συνταγέ που προπήρχαν και με βελτίωση ειδική, θα με θυμηθείτε, ειδικά για Να δείξω, δείτε εδώ, ή πρισμένα πόδια. Όσοι έχετε πρισμένα πόδια και αθλητικά κτλ., θα με θυμηθείτε, φίλε και φίλοι. Δείτε εδώ, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό εδώ. Αυτό εδώ το πόδι είναι πρισμένο είναι από πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος, το βλέπετε. Δίπλα ακριβώς γίνεται η χρήση της κυραλυφής. Για να αντιληφθεί τη διαφορά. Πάμε στο επόμενο. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Αυτά ξεχάστε τα τα πρισμένα πόδια. Η σταγώνα τα αρθρητικά. Ξεχάστε τα. Δεν είναι φάρμακο. Δείτε εδώ πρισμένο πόδι. Αυτό εδώ ξεχάστε το. Ειδικά οι μεγάλες ηλικίε θα με θυμηθείτε. Δείτε εδώ. Έχει διαφορά. Αυτό είναι νέο παιδί. 24 χρόνια δείτε πώ είναι εδώ και πώ γίνεται εδώ. Γι' αυτό και λέω: Δοκιμάστε το για τα πρισμένα. Αυτό είναι άλλο, βέβαια. Θα το δείξω λίγο. Για τα πρισμένα πόδια. Α, εδώ, εδώ, αυτό εδώ, μια, αυτό εδώ, Δείτε εδώ τα δάχτυλα. αυτό που λέω κατά φορά δεν κλείνουν και πονάνε και τα λοιπά εδώ στι αρθρώσει. Είναι αυτό που λέω αρθρητικά, αρθρώσει και τα λοιπά στα γόνατα. Ξεχάστε το. ίσως το καλύτερο δημιούργημα είναι βότανα, είναι κυραλυφή, δεν είναι φάρμακο. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. 2, 3, 1, 0 25-23-26 20, 36 ευρω και είναι ό,τι καλύτερο έγινε για την αρθρίτιδα, τα αρθρεντικά, τη ρεματοειδή αρθρίτιδα, τη σποδηλό αρθρίτιδα, Αλλά, αλλά το επαναλαμβάνω, για να το καταλάβετε, δεν είναι φάρμακο, δεν είναι θεραπεία. Μια μικρή επάλυψη επί 10 μέρε και θα είστε τέλεια. Όταν λέω τέλεια, μου λέει ο Θάνο ο μελέτη σήμερα, ο οποίο είχε πρόβλημα με τη μέση του. Σ' άκουσα, μου λέει, και έδωσε και εγώ την κυραλυφή σε ένα φίλο μου που είχε πρόβλημα με τα δάχτυλα. Δεν μπορούσε να τα κλείσει. Ο Ρεπανάκη ο Νίκο έχει έναν συνεργάτη, ο οποίο και αυτό μου το είπε, δεν μπορούσε να κλείσει τα δάχτυλά Του, του λέω πάρτινα. Πάρε την ρεπανάκι, πάρε την ρεπανάκι. Πήγε και δοκίμασε, ήρθε χθε στην τηλεόραση πριν το δελτίο. Και μου λέει ο άνθρωπο έχει πάθει σοκ. Κορτιζόνε, έπαιρνε φάρμακα, έπαιρνε κινητό, τα καλά ξαναεφανιζόταν. Με μια μικρή επάλυψη, δεν είναι φάρμακο αυτό. Μου λέει, είπατε σοκ, λέει, μέσα σε δύο-τρει ώρε μετά την επόμενη μέρα, κατάλαβα ότι μπορούσε να κάνω τα χρήματα Είναι απίστευτο το προϊόν. Έξι από αυτά με 36 ευρώ, συν το τονίζω, τρία βιβλία. Ποια βιβλία το πρώτο αλφαβητάριο του 1771 της ελληνικής γλώσσας. Το πρώτο αλφαβητάριο παγκοσμίω ελληνικό, του 1771, κοστίζει 80 ευρώ αν το πείτε πουθενά αυτό. Το παίρνετε και μια εγκυκλοπαίδεια που για πρώτη φορά δημοσιοποιείται, Άγιοι Γέροντες, όλοι οι Άγιοι Γέροντες του Αγιόρους. όλοι οι Αγιοίτες Γέροντες, όλοι. Για πρώτη φορά όλοι οι Αγιοίτες Γέροντες της Ορθοδοξίας. Μιλάμε για όλου του Όλοι οι αγιορείτε. Ο Παίσιο, έτσι. Ο Ανθεμίτη. Όλοι εδώ είναι. Ο Δανιήλ. Έτσι. Είναι, είναι οι μορφέ που για μένα είναι συγκλονιστικέ μορφέ. Ο Εφρέμ, ο Τίχωνα. Όλοι εδώ. Όλοι οι αγιορείτε. Ο Πορφύριο, ο Παίσιο. Όλοι είναι εδώ μέσα. Προλάβετε τώρα λοιπόν δύο τόμοι. Δύο τόμοι. Μαζί με το βιβλίο αυτό εδώ. Και έξι κυραλιφέ 36 ευρώ μόνο τώρα, μόνο για σήμερα. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά. Μόνο για σήμερα. Δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Δυστυχώ. Γιατί τα βότανα του Αγιώρου είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να τα βρίσκω από παντού εγώ. Και επαναλαμβάνω. Δείτε εδώ. Τι εικόνε θα τι ξαναδείξουμε, ρε παιδιά. Έλα εδώ, ρε πάνω μου. Για βοηθά λίγο. Δείτε εδώ. Το πόδι το ένα και το πόδι το άλλο δεν είναι κολλά. Δεν το μοντάζει αυτό. Η χρήση λοιπόν τη κυραλυφή πώ ξέπρεξε το πόδι. Το πόδι. Να το. Ξεπριγμένο είναι αυτό. Δείτε εδώ. Αυτά είναι πρισμένα πόδια. Για να καταλάβετε αυτά, ξεχάστε τα έτσι. Ξεχάστε τα, τα πρισμένα πόδια. Ή, α, εδώ. Εδώ έγινε η δοκίμη το τεστ που λέμε. Εδώ ήταν πρισμένο, εδώ κύριε Αλυφή, αδύνατο ποδαράκι. Πραγματικό ποδαράκι. Εδώ η δισκαμψία στα δάχτυλα για αρθρητικά, ρευματοειδή αρθρίτιδα. Σπονδυλοαρθρίτιδα δεν είναι φάρμακο, το ξεκαθαρίζω. Γι' αυτό που λέμε αρθριτικά, Βοηθάει, είναι κύριε Δεν είναι φάρμακο. Αλλά μπορείτε τώρα να πάρετε έξι από αυτέ, να τι δοκιμάσετε και να με θυμηθείτε. 36 ευρώ συν τρία βιβλία, όταν η μία κοστίζει 40 ευρώ. 2-31-0-25-23-20. Βέβαια, δεν κάνει μόνο γι' αυτό η κυρία Κάνει και για μικητιάσει. Μικητιάσει τα πόδια. Είναι ένα απίστευτο πρόβλημα, παιδιά. Το έχουν πολλοί άνθρωποι. Δείτε εδώ. Εδώ. Δείτε εδώ. Αυτό είναι μικητία τα πόδια. Μικητιά είναι. Μια μικρή επάλυψη. Δείτε εδώ. Τι ορίζει Σιλέστρε. Δείτε εδώ. Τα νύχια. Οι μεγάλε ηλικίε δυστυχώ το έχουν το πρόβλημα. Μου έλεγε η Ροδούλα που έχουμε στο γραφείο, Σιλβέστρε, το πήρε και δοκίμασε στο νίκη τη. Και έχει πάθει σόκουμπλε μέσα σε 5-6 μέρε να περνάει. Αυτά εδώ ξεχάστε τα παιδιά. Ξεχάστε τα. Να, εδώ είναι η άλλη η κυραλυφή. Πόσο είναι το πόδι αυτό και πόσο έγινε μετά με τη χρήση. Γι' αυτό και λέω δοκιμάστε το, θα με θυμηθείτε. 2-31-0. 25-23-20. Και τι έχει μέσα. Να, α πω τι έχει μέσα. Αγνό και ε, βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο. Δηλητήριο χιά και σα. Αχηλαία, άρνικα, μέντα, δεδρολίβανο, ρίγανη, ε, θυμάρι, φασκόμιλο. Ένα σωρό πράγματα. Να λοιπόν γιατί προλάβετε, Η μία κοστίζει 40 ευρώ. Εσεί παίρνετε, επαναλαμβάνω, η μία κοστίζει 40. Παίρνετε 6 με 36 παιδιά στο 1 έκτο τη τιμή και παίρνετε και τα βιβλία μαζί. Όλου του γέοντε του Αγιώρου για πρώτη φορά σε μια εγκυκλοπαίδεια των αγιοριτών Γερόντων και το λεξικό του 1771, έλα πιο κοντά ρε πάνω, το αλφαβητάριο, έτσι, του 1771, ένα πανάκριβο αλφαβητάριο που τυπώθηκε στην Αυστρία. Να το. Και όταν είχαμε Τουρκία εδώ, έτσι, ξέρουμε τι λέμε. Να το. 1771, συλλεκτικό βιβλίο, δεν υπάρχει πιθανά. Όλα αυτά μαζί λοιπόν, 36 ευρώ και κάθεστε. 2, 31, 0 25-23-20, προλάβετε τώρα. Μην κάθεστε Είμαστε εδώ για να σας λέμε τα αυτονόητα. Είμαστε εδώ για να σας λέμε αυτά που δεν μπορούν να πούν οι άλλοι. Αλλά είμαστε εδώ με την ελληνική λύση η οποία επιχειρεί να βοηθήσει την Ελλάδα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Ένα τηλέφωνο τώρα, πείτε. Θέλω νομικές συμβουλές δωρεάν. Για τα μέλη μας δωρεάν νομικές συμβουλές. Θέλω φορολογικές συμβουλές. Δωρεάν και αυτό. Γι' αυτό ήρθε η ελληνική λύση. Δεν παίρνουμε λεφτά από κανέναν, ούτε 20, 30, ούτε 50 ευρώ, παιδιά. Επαναλαμβάνω, βοηθήστε την Ελλάδα, όχι την ελληνική λύση. Θέλετε να είστε υποψήφοι, είμαστε εδώ. Θα διαλέξουμε την καλύτερη ομάδα. Όχι του καλύτερο κομματικά. Έτσι, την καλύτερη ομάδα. Θα πάμε να χτυπήσουμε την καλύτερη ομάδα για να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, στα γρήγορα, για να δείτε με ποιου έχουμε να κάνουμε. Επειδή μα ζάλισαν τον έρωτα, και εντό εισαγωγικών το λέω αυτό, γιατί είναι χρήση του σειρμού, το λέω με το πόσο καλή είναι η Σκοπιά νίκη, ότι πρέπει να τα βρούμε, δείτε τι είπε ο Δημητρόφ στο Ευρωκοινοβούλιο. Δείτε τι είπε αυτό ο Γενίτσαρο με καταγωγή από τη Χρυσή τη Αριδαία, είναι και ο Κοντοχωριανό μου το Δομάρι. Ο Δημητρόφ, ο οποίο κάθε καλοκαίρι πηγαίνει στην Αριδαία και βλέπει το σπίτι του. Μπορεί να το διεκδικήσει, λέω και εδώ, δεν είναι περίεργο. Δείτε λοιπόν τι είπε για να καταλάβετε με ποια τομάρια έχουμε να κάνουμε, με ποια γαϊδούρια έχουμε να κάνουμε και ο κοντιά υπογράφει συμφωνίε πρεσπών και υπάρχουν και βουλευτέ του Σιριζανέλ που ακόμα στηρίζουν την επέσχυντη προδυτική, προδοτική ανθεληνική αυτή συμφωνία. Δείτε. Το κράτο θα ονομάζεται Βόρειο Μακεδονία. Εσεί πώ θα ονομάζεστε, Μακεδόνα ή Μακεδόνα. Ωραία, για τον είμαι Μακεδόνα, είμαι Μακεδόνα μου θέσατε αυτή την ερώτηση. Όταν η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, θα λέγεται η χώρα μου Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Θα είμαστε Μακεδόνες που θα μιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε ρε, ε, τι έγινε ρε, ρε παιδιά, ρε Τσίπρα, ρε Κερανίκα, τι έγινε ρε παλικάρια. Ο Δημητρόφ, στα τέτοια του, στα ντερά το Δεν τον νοιάζει τίποτα. Ακόμα και εδώ να λέει. Αυτό τον τύπο, αν ήμουν εγώ ελληνική κυβέρνηση, δεν θα περούσε ούτε ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα. Και θα σα πω και κάτι που με εξόργησε. Γιατί είμαστε ξεφτυλισμένο κράτο. Είδα την κόρη του Ζάεφ, η οποία οδηγούσε πόρσε καγιά. πώ δεν την μου κάνει μια κουβέντα. Άντε γιατί είναι ευρία τώρα. Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκη Καλκιδική. Μιλάμε έτρεχε με 160 χιλιόμετρα, Πήγαινε ζιγ-ζακ, γραμμένη την Ελλάδα στα τέτοια τη. Μιλάμε για, μιλάμε για φράσος. Και όταν πήγα παράλληλα, ανάποτα αλάρμ, δεν ήξερα τι είναι αυτή. Και τη κάνω κάτι τρέχει, έτσι. Ξέρετε τι μου έκανε. Αυτό. Έτσι. Σα το λέω για να καταλάβετε. Δεν ήξερα τι είναι Νικόλ Τζάιφ. Μου το πήγε αστυνομία παρακάτω. Πέτυχα ένα αστυνομικό και μου το είπε. Μου λέει η Νικόλ Τζάιφ. Η οποία λέει, κάνε την κουστάρι. Έχει πάει στην Κέρκυρα, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Του ζε, αυτό το, 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 το γενιτσαράκι, το νούμερο διαλβανάκι είναι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με του Μακεδόνε, του αγωγικών, του γι' αυτό Μακεδόνε. Αυτή είναι ρε παιδιά η Ελλάδα. Η Ελλάδα τη ρε. Μα ξεφτύλησαν, ρε. Ήρθε άλλο στην παραλία στη Χαλκιδική. Λέει ο σερβιτόρο τι θα πάρει, του μιλάει αγγλικά και του λέει: ο με χαρά το ρε, παιδάκι, ο τι Δεν με ακούσει το το παιδί, αλλά ήταν και μπασαρωμένο. Του λέει: Πού εσείς, ρε, στη Μακεδονία του γυρίζει τον πιάνο του κοστάκι πάει στα αφεντικού του, λέει εγώ τους πετάξω έξω αυτούς. Βρε αμάζα μαν, θα του πετάξω λέει έξω. Και λέει το αφεντικό διώξε τους. Του βγάζει και τους λέει παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή προκαλείτε γιατί φώναζε συνέχεια Μακεδόνια, τραγούδες από Μακεδόνια, Μακεδόνια στην παραλία, μόνοι τους έχεις, έχουν... Μακεδόνια, τραγούδες, δίπλα οι Έλληνες. Άρχισαν να τη φασαρία τώρα, ακούστε το σκηνικό. Τους παίρνει ο Κωστάκης με ευγενικό τρόπο, ε, εντάξει, ευγενικό όπως ο Συμβέστος δηλαδή, δεν κάνει τίποτα, σπλόχνει λίγο, δηλαδή, βγείτε έξω, βγείτε έξω, και ακούστε τι κάνανε. Γυρίζουν και του λένε στα ελληνικά μετά. Ελληνικά! Μαγκά, θα έρθουμε κάποια στιγμή και θα σα διώξουμε από εδώ εμεί, οι Μακεδόνε. Αυτού είναι Έλληνε θέλουμε να κάνουμε εμεί ανθρώπου. Το καταλάβατε! Το αντιληφθήκατε! Και α το λέει ένα άνθρωπο που από το 1993 μιλάει για το θέμα αυτό. Από το 1991 έκανα συλλαλητήρια. Δεν ξύπνησε ένα πρωί να κάνω το Μακεδόνο μάχο εγώ. Το γιαλατζή. Καταλάβατε! Αυτού! Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω δεν θα τα πάμε καλά. Επιστρέφουμε φίλε και φίλοι γιατί με πιέζουν πάρα πολύ. Έχουμε ελάχιστα λεπτά ακόμα για τις δύο κυραλυφές. Το θαύμα του Αγίου Όρους. Είναι κυραλυφές με βότανα, με δηλητήριο μέλη σα, με δηλητήριο μέδου με δηλητήριο χιάς. Οι οποίες για όσους έχουν παραλαμβάνω αρθρητικά πρόβλημα στις αρθρώσεις τους. Και επειδή μπορεί να μην καταλαβαίνουν ορισμένοι, να το πω πιο απλά, Ιατρικά δεν είναι φάρμακο. Σποδιούλα, αρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών, ρεματοειδή, αρθρίτιδα δεν είναι φάρμακο. Το επαναλαμβάνω όμω. Μια μικρή επάλυψη θα καταλάβετε τι θαύμα είναι αυτό εδώ. Θαύμα δεν είναι φάρμακο. Ρωτήστε τον κατρό σα και δεν κάνετε και τίποτα. Επάλυψη είναι, παιδιά. Κυραλυφή με 16 περίπου βότανα. Απίστευτο. Βυζαντινών και αυτοκατορικών. Για σα παρουσιάσω, πούμε, μερικέ φωτογραφίε. Στείλ την για ένα μήνυμα, να βγάλει κι άλλε. Να μα δώσει. Δείτε εδώ. Αυτό εδώ για όσοι έχουν πρόβλημα στα χέρια να δεν μπορούν να τα κλείσουν και τα λοιπά. Σε λέγανε το ρεπανάκι, τον φίλο του ρεπανάκι. Του ρεπανάκι του Νίκο. Αξαιρετικό άνθρωπο ο Νίκο Ρεπανάκη. Εξαιρετικό. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Ήρθε και μου λέει πρόεδρε, είχε δίκιο. Απίστευτο. Δυσκαμψία εδώ. Πάμε παρακάτω. Δείτε τα πόδια. Κοπελίτσα τώρα νεαρή κοπέλα. Δείτε τα πόδια πώ έχουν γίνει. Μια μικρή επάληψη. Τέρμα το ξεπρίξιμο. Μερικέ μέρε. Άλλο αυτό. Αυτά τα παιδιά. Ξεχάστε τι εικόνε αυτέ. Ξεχάστε τε. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό προϊόν. Δείτε εδώ. Αυτό εδώ με επάλυψη μπορεί να γίνει έτσι ακριβώ. Το βλέπετε εδώ. Γι' αυτό και λέω ξεχάστε τα χέρια εδώ. Χέρια δείτε. Χέρια. χέρια. Μιλάμε για απίστευτη. Είναι αυτοκρατορικών και βυζαντινών. Δύο κυραλιφέ. Θα μείνετε άφωνοι με ένα τηλεφώνημα. Όσοι έχετε προβλήματα με τα γόνατα, κλείδωση άρθρο κτλ. Που αλλάζει ο καιρό και πονάνε τα γόνατά σα. η αρθρίτε λέει αρθρητικά. Εγώ δεν μπορώ. Χαλά, η γρασία με χαλάει. ζέστη. Να το. Μια μικρή επάλυψη, τέρμα ο πόνο. Το ξεπερνάτε, μπαμ μπαμ μπαμ. Τέλο. Η μία κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε 6 με 36 τώρα όμω. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Προλάβετε 31 Και τρία βιβλία. Η εγκυκλοπαίδεια των αγιοριτών γερόντων τη Ορθοδοξία. Μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια με όλου του αγιορείτες γέροντε εδώ. Όχι μοναχού. Τι μεγάλε μορφέ του Αγίου Όρου. Και ένα συλλεκτικό βιβλίο το αλφαβητάριο, το πρώτο αλφαβητάριο της ελληνικής γλώσσας του 1771 τυπωμένο στη Βιέννη της Αυστρίας. Όλα αυτά, μόνο αυτό κάνει 80 ευρώ αν το δείτε πιθανά. Η εγκυκλοπαίδεια του Γερόντων, συλλεκτικό βιβλίο. Τρία βιβλία, έξι κυραλυφές, 36 ευρώ, προλάβετε τώρα, 2-31-0-25-23-20 και έχουμε άλλους 10 τυχερούς, δεν έχουμε παραπάνω, για άλλους 10 από εσά με 36 ευρώ παραλαμβάνετε έξι κυραλυφές. Δείτε εδώ, για να μην νομίζετε. Οι Βυζαντινών, α πούμε, που είναι για του μήκητε ειδικοί. Τη χρησιμοποίησε η Ροδούλα να είναι καλά. Ήρθε, μου λέει, ολοχαρά η Ροδούλα και είναι συμπαθέστατη η Ροδούλα. Πρόεδρε, κοίταξε να δει, μου λέει, μου στο πάνω το πήρα, στο δει τον ήχη, μου λέει, τέρμα η μικητίαση. Δείτε εδώ. Αυτό εδώ είναι μικητίαση. Ξεχάστε το. Ειδικά για τι μεγάλε ηλικίε είναι, παιδιά. Δείτε εδώ τα νύχια. Μικητίαση είναι αυτό. Στο στρατό πολύ είχαν. Μικητίαση. Ο, 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 ο σταλόν εδώ πέσει και σκληρό, μόλι δεν αλλού. Νικητίαση. Ξεχάστε αυτά. Μια μικρή επάλυψη με την πιζατινόν και θα με θυμηθείτε. Είναι η αυτοκατορικών. Η αυτοκατορικών είναι για τι αρθρώσει, για αρθρίτιδα που λένε πολλοί. Ρεματοειδή αρθρίτιδα, αρθρίτιδα γεριών, σποδηλοαρθρίτιδα. Αλλά δεν είναι φάρμακο, το επαναλαμβάνω. Επάλυψη κυραλυφή είναι. Η μία κοστίζει 40 ευρώ. Μόνο το δηλητήριο τη μέδουσα μου λένε κοστίζει περίπου 700.000 ευρώ το κιλό. Ακού το νούμερο. 700.000 ευρώ το κιλό είναι, είναι πανάκριβα τα προϊόντα και αυτό και κάνουν και δουλειά. Προλάβετε τώρα 2 -3 25 25-23-20, 36 ευρώ. Αντί για μία που παίρνετε με 40, παίρνετε 6 με 36, σύντα τρία βιβλία, όλα μαζί. Για άλλους 8-9 από 230 2.30-0, Να διαβάσω γρήγορα, γιατί θεωρώ ότι είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν, έρευνες έχουν δείξει ότι η νόσος ξεκινάει για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πρώτα από τα πόδια και συνέχεια απλώνται στους στραγάλους. Τα ύποπτα συμπτώματα τη νόσου περιλαμβάνουν πόνο, πρίξιμο τη καμψία. Στο πρώτο στάδιο, οι ασθενείς δεν μπορούν να ανέβουν. Μετά από, ακούστε εδώ, μετά από χρόνια σε έρευνε, αποδείχθηκε το 91% όσων χρησιμοποίησαν βότανα στη μορφή κυραλυφή, αλλά βότανα ειδικά για το θέμα αυτό, απεδείχθη ότι Όσοι το χρησιμοποίησαν σε ένα χρονικό διάστημα δύο μηνών είδαν συγκλονιστικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω παραλάβετε. Το δεν λέω τυχαία. 2-31-0 έχει μέσα σε λεξοκύμπι, ε, ένα σωρό επαναλαμβάνω ουσίς να προξένει, υπουπροφρένει, σε φυσική μορφή όμως. Όχι χημική, το τονίζω. Γιατί δεν είναι φάρμακο, είναι βότανα. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Δηλαδή αυτό που λέω, αρθεντικά. Ο άλλο δεν μπορεί να κλείσει τα χέρια του, ρε παιδιά. Ε, είχα έναν θείο. Μακαλίτης πλέον, αδερφό του παππού μου ήταν, θυμάμαι. Πιτσυρικά ήμουν ακόμα. Ε, τον έλεγα τον άνθρωπο δεν μπορούσα. Του λέγα. Παύλο το λέγανε τον Παύλο. Τον Παύλο το Βελόπουλο. Του λέγα ο Παύλο, γιατί δεν μπορεί να κλείσει τα χέρια σου. Μου λέει Παι, παιδί μου, μετά έχει υπάρξει ο ναρκώτρα βέβαια. Μου λέει Παι, παιδί μου, λέει είναι τα ρευματικά μου. Λέει, δεν... παίρνω φάρμακα, δεν με πιάνουν. Μα κάνει να ζήσει ο Παύλο του δεν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει παιδιά αυτό. Λεκρινάς, το είναι απίστευτο προϊόν απίστευτο αυτοκρατορικών και βυζαντινών. Ειδικά για τους μήκητες, για τα πρισμένα πόδια, για την αρθρητικά, για τους πόνους, θα μείνετε άφωνοι. Και όταν λέω άφωνοι, κοιτάξτε δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Δείτε εδώ, έτσι τα θυμάμαι, έτσι ήταν ακριβώς. Είχε μια δισκαμψία στα δάχτυλα, ιδιαίτερα έντονη. Δεν μπορεί δηλαδή να, να τα δάχτυλα έτσι. Έτσι, δεν μπορεί να τα κάνει έτσι. Είχε πρόβλημα. Με αυτό εδώ λοιπόν το αυτοκρατορικών είστε Lear Jets. Τέλο. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Δηλαδή, δείτε εδώ. Δείτε εδώ πρισμένο πόδι, ρε παιδιά. Αυτό είναι κοριτσιού, δεν είναι μεγάλη σιλή το κοριτσάκι. Έχει πρόβλημα. Μία πάληψη για ένα εικοσαήμερο, λίγε μέρε, θα γίνει έτσι. Πάμε στο επόμενο. Δείτε δηλαδή, εδώ πρισμένο πόδι. Αυτό εδώ ξεχάστε το. Παίρνουν φάρμακα, ιστορίε. Δοκιμάστε, κυρία Λιβύρ, ρε παιδιά. Δοκιμάστε, μπότα να έχει μέσα. Ε, μιλάμε για απίστευτη δουλειά έχει γίνει. Νάτε. Εδώ. Τι λέει εδώ. <coughs> 2-31-0. 25, 23, 20, τηλεφωνήστε τώρα. Τώρα ισχύει η τιμή. Μην κάθεστε. Τώρα η μία κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε 6 κυραλιφέ με 36 ευρώ. Έχουν απομείνει 7, 8, 9 ακόμα. Προλάβετε να τα παραλάβετε για μία μέρα για σήμερα λόγω των ημερών. Και παίρνετε και τρία βιβλία. Το ένα βιβλίο κοστίζει 80 ευρώ, παιδιά. Είναι το πρώτο αλφαβητάριο τη ελληνική γλώσσα του 1771. Είναι συλλεκτικό. Και την εγκυκλοπαίδεια των γερόντων του Αγιώρους για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά. Μία εγκυκλοπαίδεια, όπως τα ακούτε, με όλους τους γέροντες. Ο Αμβρόσιος, ο Άγιος, ο Σισλιανός, ο Ιωσήφα ο Παιδινός, ο Ιωσήφα Σιχαστής, ο, ο Σοφρόνιος, ο Αρσένιος, ο Πορφύριος, ο Εφρέμος Κατρονιακότης, ο Δανιήλου Κατρονιακότης, ο Άγιος. Όλοι εδώ οι γέροντες είναι παιδιά. Και τουλάχιστον θα έχετε μια εμπειρία για το Άγιο Συγκλονιστική. Τρία βιβλία. Έξι κυραλιφές, 36 ευρώ προλάβατε για να μην θυμηθείτε. Ούτε με μικητιάσει. Ακούστε τώρα τι έχει η κυραλυφή για τι μικητιάσει μηκη, οι Βυζαντινών. Για του μήκητε. Οι Αυτοκατορικών είναι για τι αρθρώσει. Αγνόκερη μέλισσα. Παρθένο ελαιόλαδο. Δηλητήριο χιά και μέδουσα. Βαλσαμέλαιο. Καλέντουλα, Αλέοι, Δενδρολίβανο, Ρίγανη, Ματζουράνα, Τελιάδοντρο. Τι άλλο θέλετε ρε παιδιά. Μιλάμε για εκπληκτικό προϊόν. Μιλάμε για ένα προϊόν που δίνει λύση. Δίνει λύση. κυραλιφέ, είναι παιδιά. Για μη ειδικά. Όσοι χρησιμοποίησαν λιγά μεγάλες ηλικίε και έχουν μη Τέρμα μη Για αρθρίτιδα, για πρισμένα πόδια, αυτό που λένε πονά τα δάχτυλά μου, δεν μπορώ, αλλάζει ο καιρό, τα λοιπά. Ξεχάστε τα, μια μικρή επάλυψη εκεί που βλέπετε ότι έχετε πρόβλημα. Σε λίγο πέρασε, τέλο. Δύο κυραλιφέ. Η μία κάνει 40 ευρώ. Εσπαίρετε 6 κυραλιφέ. Η μία κάνει 40. Επί 6, 4, 6, 24. 240 ευρώ. Συν τρία βιβλία. Μόνο τώρα κάνει 80, 3, 10, 3, 50, Με 36 ευρώ. Μιλάμε για προσφορά. 36 ευρώ. Και τα βιβλία μαζί. Και 6 κυραλιφέ. 2, 31, 0. 25, 23, 20. Τηλεφωνήστε τώρα όμω. Τώρα ισχύει δική τιμή. Πάμε, φίλε και φίλοι, στο επόμενο βίντεο. Ένα βίντεο που έρχεται από τη Θράκη. Ένα βίντεο που αποδεικνύει ότι στις 17 Πέμπτου 18 έγινε μια γιορτή μίσου. Μια γιορτή μίσου, τελετή λήξη λέει μαθημάτων Κορανίου στον Εχήνο Θράκη. Παρόντε, ο ψευδομουφτή Μπέτε, ο δήμαρχο Μίκη Τζεμίλ Καμπζά και ο βουλευτής του Ήρζα Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Το πανό γράφει τουρκική μειονότητα δυτική Θράκη. Αν υπήρχε κράτο όπω στην Αυστρία, αυτό θα έκανε την ελληνική λύση. Θα παίρνε το πανό, θα του έπαιρνε μαζί, θα πήγαινε στου κήπου εκεί στην, στην, στον Εύρο και θα του άφηνε φίλε και φίλοι μετά στην Τουρκία. Να κάνουν την εκδήλωση εκεί και να μην ξαναγυρίσουν πίσω. Αυτή είναι η άποψη τη ελληνική λύση. Όποιο μου πειράξει την Ελλάδα είναι απέναντι. Γι' αυτό λέω Ελλάδα στην ελληνική λύση. Ένα τηλέφωνο και πείτε θέλω να στηρίξω την ελληνική λύση. θα είμαι υποψήφιο, να με πυρήνα, να βοηθήσω, να τρέξω για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου. Όχι για την ελληνική λύση. Για την Ελλάδα μας. Δείτε λοιπόν το βίντεο τι απαγγέλει το παιδί και θα καταλάβετε φίλε και φίλοι τι έρχεται στη Θράκη και πώς καλλιεργούν την ψαλαδοξία κάποιοι. Δείτε το. Όχι, όχι, πάνω. Να το βλέπουμε, γόρι μου. Να το βλέπουμε το βιντεάκι. Τι ήταν τα και αυτά. Είμαστε Τούρκοι. Όποιο είναι Τούρκο θα πάει στην Τουρκία. Καταλάβατε. Και μιλάμε για ένα χωριό που είναι υπομάκι περισσότεροι. Δεν έχουν καμία σχέση με Τούρκου. Είναι αρχαίοι θράκε. Είναι δικοί μα άνθρωποι που επίτηδε του χάσανε οι πολιτικάντιδε εδώ και περίπου 100 χρόνια. Νεοδημοκράτε και πασόκοι άφησα να αλωνίζει το προξενείο. Εγώ θα ασταλέω λέω ρε, δεν με νοιάζει, θα τα λέω όλα. Θέλετε, δεν θέλετε. Αυτό εδώ το βίντεο ξαναδείξτε ρε πάνω, για να ξυπνήσουν επιτέλους οι Έλληνες. Μόνοι το παιδάκι που τραγουδάει. Άνοιξε το. Λοιπόν, βάλε σε παρακαλώ για να το σχολιάσω από την αρχή. Δεν είναι δυνατόν να ζω σε αυτή τη χώρα. Βγάλει τα γράμματα από κάτω. Να βλέπω μόνο τα γράμματα του παιδιού. Τι λέει. Πάρτε το, πάρτε το, όλο και δεν φαίνεται έτσι καλό. Από την αρχή, από την αρχή. Με το Μωάμεθ τον πορθητή. Δηλαδή η λατρεία του είναι η άλλο και ο Ζωνιπόλεο. Αυτό παιδάκι αυτό θέλει. Το παιδάκι. Το δηλητηριάζουν με δηλητήριο μίσου. Δείτε λοιπόν τι λέει. Ευθουσιώδη πάντα ήμουν στην ιστορία. Για του Τούρκου λέει. Με το Μωάμε τον Πορτιτή μπροστά έτρεχε και η Κωνσταντινούπολη. Λέει για το Τσανάκαλε που έγινε τον 20ο αιώνα η μάχη. Παιδιά Τούρκων, Τούρκοι είμαστε εμεί. Αυτά καταλαβαίνετε, Μωρέ. Τα αντιλαμβάνεστε, μάρτυρε του Τσανάκαλε. Έγινε μεγάλη μάχη εκεί μεταξύ των συμμάχων εναντίον των Τούρκων και έτσι οι Τούρκοι. Σα τα λέω για να καταλάβετε, βρε. Για να αντιληφθείτε, βρε. Σα τα κρύβουν αυτά. Έρχεται φωτιά. Μεγάλη φωτιά και έχουμε ανίκαλου ηγέτε που τα δίνουν όλα για να παραμείνουν στην καρέκλα. Γι' αυτό και λέω: Ελάτε στην ελληνική λύση. Δεν τα λέω τυχαία και δεν τα λέω τώρα. Εγώ τα λέω εδώ και 25-30 χρόνια, παιδιά. Τα λέω 30 χρόνια. Τα έγραψα. Δεν τα είπα απλά. Στο βιβλίο μου, αυτή είναι η Τούρκη. 27 βιβλία έγραψε. 28. Επειδή έχουν απομείνει ελάχιστα λεπτά. Έχουν απομείνει 2-3 λεπτά. Θέλω να δείτε ένα βίντεο ένα απλό βιντεάκι για να καταλάβετε πόσο μπορεί κάποιος να τιμωρήσει όταν παραβιάζει στα αυτονόητα. Στη Μεγάλη Βρετανία πήγε να κάνει το μάγκα, ξέρετε αυτούς τους, όπως έχουμε τις ολιάδες εμείς, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε τα μεγάλα τα μαύρα και έκανονται ακίνητη και αυτό. Για να το δούμε το βίντεο. Για να καταλάβετε ότι υπάρχουν λύσεις, γιατί πάσουν στους και την παρτάλια και κάνουν μαγκές. Έτσι πρέπει να κάνουν τι ολιάδες μας. Για δείξτε το βίντεο, πήγε ο Μάο Μάο να τον κοροϊδεύει. Δείτε εδώ. Τάκα, τούκα, τάκα, τούκα, έκανε τον μάγκα. Για να δείξει... Και του ρίχνει μια πουλιά και τον αφήνει άκλαυτο. Άκλαυτο ο μάγκα. Καταλάβατε. Κάποιε χώρε σέβονται την παράδοση. Μόνο η Ελλάδα τη σέβεται. Εμεί λοιπόν θα τη σεβόμαστε. Θα επιβληθεί να σεβαστεί την παράδοση ο οποιοδήποτε πολίτη. Φίλε και φίλοι, στα γρήγορα έχουν απομείνει ελάχιστα λεπτά. Έχουν απομείνει δύο-τρει τυχεροί. Αυτοί εδώ οι Βυζαντινών και οι Αυτοκρατορικών. Δύο κυραλιφέ απίστευτε. Όσοι έχετε πρόβλημα με αρθρητικά, με ρεβατοειδή αρθρίτιδα, το ξεκαθαρίζω έτσι. Δεν είναι φάρμακο. Να το ξέρετε, με σπόνδυλα αρθρίτιδα, με αρθρίτιδα χεριών, θα με θυμηθείτε. Μια μικρή επάλυψη και τελειώνει. Ούτε θα πονάτε, ούτε θα μουγιάζουν τα χέρια σα, ούτε τι στα γόνατά σα που λέμε ρεύμα, μα χτυπάει ρεύμα. Γι' αυτό λέγεται ρευματόειδης αρθρίτιδα. Χτυπάει, λέει το ρεύμα, δεν χτυπάει τίποτα. Με αυτό εδώ, τέλο. Με την αυτοκρατορικών. Όσοι έχετε πρισμένα πόδια, δείτε εδώ. Όσοι έχετε πρισμένα πόδια, στα κάτω άκρα ή στα χέρια, δείτε εδώ. Αυτό εδώ έγινε επάληψη, εδώ δεν έγινε, δείτε πώ έγινε. Δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε δείτε εδώ τα χέρια του. Τα χέρια αυτά, ξεχάστε, αυτά είναι, αυτά εικόνε συγκλονιστικέ, αλλά είναι αληθινέ. Δείτε εδώ. Εδώ είναι πρισμένο το ποδαράκι, εδώ τάξ τα ίσα. Για να καταλάβετε, μια μικρή επάληψη, θα με θυμηθείτε αυτά, ξεχάστε τα. Όσοι έχετε τέτοια προβλήματα, θα με θυμηθείτε. Εδώ δεν έγινε η επάληψη, εδώ έγινε μετά. Βλέπετε. Μια χαρά το ποδαράκι. Αυτά εδώ τα λέω για εσά. Ξεχάστε τα προβλήματα αυτά. Μια μικ... θα ανακουφιστείτε πλήρω. 025 20, 20 δεν είναι φάρμακο. Ρωτήστε του γιατρού σα. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε έξι από αυτά με 36 ευρώ. Η τελευταία φορά που τα παρουσιάζουμε μαζί με τρία βιβλία. Η εγκυκλοπαίδεια των Αγιοριτών Γερόντων τη Ορθοδοξία του Αγίου Όρου. Μαζί και το λεξικό του 1771. Όλα μαζί. 36 ευρώ όταν η μία κυραλυφή κάνει 40 ευρώ. Να το ξαναπώ. Για μη σε μεγάλε ηλικίε. Δείτε εδώ. Αυτέ οι εικόνε ξεχάστε. Μια μικρή επάλυψη με την κυραλυφή, η οποία έχει μέσα 16 βότανα, η οποία. Δείτε εδώ τον ήχη. Αυτό γίνεται μια χαρά. Μια χαρά θα γίνει. Μια χαρά, δείτε εδώ. Μια χαρά. Θα το θυμηθείτε. 2-31-0-25-23-20 κυρίω. Με γόνατα, εδώ με αρθρώσει, με χέρια που δεν κλείνουν. Με... με, ρεύμα που χτυπάει τα πόδια, λέει άλλο. Άμα αλλάζει ο καιρό, το καταλαβαίνω, χτυπάνε τα γόνατά μου. Ε, λοιπόν, δοκιμάστε την αυτοκατορικόν για τι αρθρώσει και θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καλύτερο δημούργημα. Μέσα έχει οχιά, δηλητήριο, μέδουσα, αχυλαία, άρνικα, μέντα, δεδρολίβανο, θυμάρι, ένα σωρό βότανα. Τα οποία είναι από το αγιονό, γιατί δίνουμε χρήματα και στο περιβόλιο τη Παναγιά. Βοηθάμε υγαίνοντο και μοναχού εκεί και βοηθάτε κι εσεί. Ταυτόχρονα όμω, όσοι μιλάνε για μικριά, για απρισμένα πόδια, δοκιμάστε την Βυζαντινών. Η μία κυρία κοστίζει 40 ευρώ. Εσύ παίρνετε δύο, δύο, συν δύο, συν δύο, έξι κυραλιφέ με 36 ευρώ και τρία βιβλία. Και τρία βιβλία με 36 ευρώ. Η εγκυκλοπαίδεια των το γερόντων του Αγίου Ρους, όλοι οι γέροντες του Αγίου Ρους είναι εδώ μέσα. Μαζί με το λεξικό το αλφαβητάριο του 771, 1771 και έξι κυραλιφέ. Να σα διαβάσω μόνο κάτι από το Πανεπιστήμιο τη Βόνη και κλείνω σύμφωνα με έρευνε που έχουν γίνει σε συγκεκριμένα βότανα τα οποία περιλαμβάνονται εδώ μέσα, αποδεικνύεται ότι η συχνή χρήση, ακούστε, φαρμάκων, κορτιζονούχων αλλά και άλλων αντιφλεκμονοδών μπορούν να δημιουργήσουν επιπλοκές ή παρενέργειε στην καρδιά, στο σηκώτη και σε άλλα όργανα του σώματο. Η χρήση όμω αυτού του προϊόντος με τα βότανα μπορεί να εφαρμοστεί, ακούστε τώρα, σε μικρό χρονικό διάστημα και στην ιστοσελίδα Μεμόριας, loan Κέντρο και τα λοιπά που λέει για το πρόβλημα της αρθρίτιδας λέει ότι σε μελέτη που έγινε, 1170 ανθρώπων, το 91% αυτό που χρησιμοποίησαν αυτά τα βότανα δεν ξαναπώνεσαν ποτέ από αρθριτικά. Ρευματοειδή αρθρίτιδα, σποδιλοαρθρίτιδα, ρευματοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα. Δεν λέω ότι είναι φάρμακο, δεν παραλαμβάνω, αλλά επάλυψη είναι ρε παιδιά. Δεν, είναι, δεν έχει πάρει ενέργειες. Να το ένα αυτό. Το 1,40 ευρώ παίρνετε 6 με 36, και θα με θυμηθείτε ειδικά όσοι έχετε αρθριντικά, πρισμένα πόδια κάτω μυκηδιάσει, είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ. Αυτέ οι δύο κυριοληφέ. Με βόταν από το αγιον 2, 31, 0 2,31-0, 25-23-20, 6 κυριοληφέ 36 ευρώ, και τα τρία βιβλία να ζητάτε, παιδιά. Την εγκυκλοπαίδεια των γερόντων του Αγιώλου για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά βγαίνει τέτοια εγκυκλοπαίδεια με όλου του γέροντε. Φίλε και φίλοι να μας έχει καλά όλους ο Θεός, να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελάτε στην ελληνική λύση, μπείτε δίπλα, γίνετε υποψήφοι, πυρηνάρχες, δεν ξέρω τι θα γίνεται, πάση η πτώση, βοηθήστε μέλη αυτού του οργανισμού για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τα μας. Να είστε καλά.